Γεια σας φίλοι μου, Μάγκο εδώ πέρα. Ψηφίσατε στο Facebook group να ανοίξουμε παρέα μαζί το Tekken 7 Collector's Edition. Εδώ πέρα πρόκειται για μια PC έκδοση την οποία πήραμε για 89,99 στο Amazon Γερμανίας. Στέκεται αρκετό καιρό εδώ πέρα. Απλώς περίμενα να δω πώς θα πάνε τα votes. Βασικά πήγανε... Πάλι μόνο 4 άτομα ψηφίσανε, what the fuck. Υποστήριξη 0, δεν τρέπεστε λίγο? Να φύγετε, να φύγετε, να φύγετε. Όχι, μείνετε. Λοιπόν, συσκευασία, very big, 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 εντάξει, λίγο heavy, ψηλό heavy, ναι, δεν έχω τι να πω, δεν ξέρω, κάπως αυτό το βίντεο δεν θα πάει τόσο καλά όσο το περίμενα, είμαι λίγο, είναι και ο καιρός, γάμισέτα εδώ πέρα, λαζο German. Ναι, αυτή ήταν η συσκευασία, την είδατε, μεγάλη, ορίστε, δείτε και από πάνω λίγο, Tekken 7. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι και η πρώτη Collector's Edition που βγάζει το Tekken. Αν δεν κάνω λάθος, άμα ξέρει κάποιος κάτι για κάποια Collector's Edition από το Tekken, ας μου πει. Εγώ πιστεύω πάντως είναι η πρώτη Collector's Edition γενικά έτσι, με κάτι. Αγαπημένο Tekken ήταν το... Θα έλεγα το 2 και το 3. Καλά, εντάξει, με το 3 έπεσε πολύ μπινελίκι, δεν θυμάμαι γιατί, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Γενικά το Tekken το ακολούθησα μέχρι το 3, να πω την αλήθεια. 4 δεν έπαιξα, 5 δεν έπαιξα. Τα Tag Team Tournament επίσης όχι. Το 5 έτυχε να παίξω λίγο έτσι σε αρκαντέ. Και μετά πήρα το 6 για το PlayStation 3 μαζί με εκείνο το ματζαφλέρι, το joystick, το αρκαντέ. Ενδιαφέρομαι να δω άμα θα δουλέψει. Δεν ξέρω, μπορεί να την κάνω τη μαγιά να το συνδέσω στο PC, μπας και το αναγνωρίσει, αλλά δεν νομίζω γιατί ήταν για το PlayStation 3. Αλλά έχω επίσης και το αρκαντέ stick από την X-Arcade, άμα το γνωρίζετε. Τέλος πάντων, μην τα πολύ λέμε. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα το αφαιρούμε. Ναι, είναι λίγο ίδια, ολόιδια. Εντάξει, μόνο από πίσω έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό... Ναι, διαφορετικά εικόνα. Μάλιστα. Καζούγια και... Ωραία, μπούστι, να δεις ένα όνομα που έχει... Εγώ μόνο το μαλλί του θυμάμαι, το όνομά του δεν το θυμάμαι. Χάτσι, κάπως έτσι. Δεν ξέρω αν θυμάμαι καλά, αυτός είναι πατέρας και γιος. Καλά, εντάξει, ο Tekken έχει υπερβολικά ιστορία. Πού να τη μάθεις απ' έξω. Την ήξερα κάποτε, αλλά μετά ξέφυγα. Πρέπει να είχα δει και το άνιμε, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά δεν μου κάνει και τόσο πολύ εντύπωση. Λοιπόν, αυτό το αφαιρούμε, βλέπετε, βγαίνει προς τα πάνω. Είναι λίγο χτυπημένο. Αν και δεν τα παρατηρώ άλλο αυτά. Παλιά ήμουν hardcore και τα έδινα πιο πολύ σημασία. Τώρα, okay, να πω την αλήθεια, τις πετάω τις συσκευασίες. Αν και να πω την αλήθεια, ειδικά σε αυτές τις limited edition. Τώρα, limited, ξέρεις. Κάπως το μετανιώνω γιατί ξέρεις, βγήκανε μόνο 1000 φορές και ξέξεξε. Το μετάνιωσα λίγο που τις πέταξα. Από την άλλη όμως δεν υπάρχει και place. Δεν έχω χώρο στο δωμάτιο. Και πού να τα κουβαλάω. Σκοπεύω και να μετακομίσω. Τώρα ξέρεις να μιλήσω δρόμο με αυτές τις collectors. Δεν λέει. Όχι, σούτρα πάρα πολλές. Το έχω πει σε ένα τελευταίο βίντεο. Ναι, αποφεύγω λίγο το unboxing, βλέπετε. Βάζει και γίνει λίγο κουβέντα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε, να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Πρώτο και καλύτερο, πολύ χαρτούρα, ρε φίλε. Τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, Tekken 7, Collector's Edition. Φίλε. Yes. Πάρε. Steam Code Season Pass. Steam Download Code Only. No disk included.
Και κάπως έτσι, μάγκες μου, τελειώνει το gaming σε disc. Αυτή ίσως να είναι η αρχή, να ξέρετε. Εδώ. Εντάξει. Πάρτε τον κωδικό να το κατεβάσετε. Ορίστε, σας το χαρίζω. Σας το χαρίζω. Κολόφαρδι. Σας βλέπω και όλες, τέλος πάντων. Αυτό είναι το Future of Gaming. Μια καρτούλα. Ένα... πώς λέγεται. Ένα... χάρτινο τέτοιο. No CD. Λοιπόν, μετά έχουμε Namco Bandai bla bla, Bandai Namco. Ένα κωδικό με τον οποίο τον δίνουμε στο ίντερνετ για να πάρουμε 1500 VIP points. Έχω νομίζω. Ορίστε. Την άλλη μεριά είναι ο κωδικός. Δεν το δείχνουμε. Μισό λίγο να το κατεβάσω και αυτό. Α, τώρα είναι κάπως καλύτερα. Ναι. Κάτσε, εγώ θα κάνω λίγο πλάνο τώρα εδώ πέρα. Πω, είμαστε εντελώς για τον Μπούτσο Μπουρδέλο, ε. Α, όχι, μετά δεν θα φαίνεται πίσω τηλεόραση. Ήθελα σώνα και καλά να φαίνεται τηλεόραση σήμερα. Λοιπόν, μετά έχω εδώ πέρα ένα... sticker. Τέκεν 7 και αυτά τα άλλα δύο δεν τα καταλαβαίνω. Είναι λίγο... τι είναι, ξεχάσα να τα βάλουν χρώμα. Άσπρα είναι. Οκ. Okay. Μετά έχω εδώ... Tekken 7 Deluxe Edition Steam Code Since Season Pass. Άλλη μια φορά γραμμένο. Για ποιο λόγο ρε παιδιά, αφού... εντάξει, να, το καταλάβαμε, χαζί δεν είμαστε. Α, το ίδιο είναι και αυτό, ορίστε. Season Pass. Οκ, okay, το καταλάβω, δηλαδή για ποιο λόγο πρέπει να μου βάλεις άλλο ένα χαρτάκι που να μου το ξαναλέει. Α, εδώ μου εξηγεί πώς να το κάνω register. Εντάξει, πρέπει να είσαι πολύ καρά, να μου μπάς τότες. Εδώ πέρα έχουμε ένα... ου... είναι ένα comic book. Μικρό βιβλιαράκι με... ναι. Υπάρχουν και σε comic. Εντάξει, όχι ότι είμαι κανένας λάτρης των comic. Νομίζω και η Collector's Edition από το Mortal Kombat είχε comic book. Εντάξει, όποιον τον ενδιαφέρει το comic, δεν είναι πάντως για μένα κάτι τέτοιο, δεν με ενδιαφέρουν σχεδόν καθόλου, αλλά αυτό με ενδιαφέρει. Εδώ έχουμε ένα steelbook. Καταλάβαμε τώρα, ε. Λοιπόν, θέλω να τα ανοίξω και να βρω CD μέσα λογικά. Αν δεν κάνω λάθος. Ή μπορεί να παίζει κανένα μόνο soundtrack. Για να δούμε. Soundtrack. Soundtrack. Steam code. Soundtrack. Steelbook. Με soundtrack CD μέσα. Bandai. Namco. What the fuck. Με αυτό και μόνο τώρα αποδείχτηκε τι πάει να γίνει σε αυτόν τον κόσμο των games και γενικά με τα Collector's Edition. Θα μας πασέρουν ένα κωδικό, θα μας λένε και καλά πάρε το παιχνίδι online, δεν θα το έχουμε ποτέ σε CD, ώστε σε περίπτωση που το βαρεθούμε να το πουλήσουμε, και ξέρετε ότι τα παιχνίδια πάνω κάτω με steelbook είναι λίγο πιο ακριβά, μπορείς να το δώσεις μερικά ευρώ παραπάνω. Όχι φίλε, θα σου πασέρνω την Collectors για 100 και βάλε, διότι τόσο έκανε, νομίζω 149 ξεκίνησε. Θα σου πασέρνω την Collectors, θα την παίρνεις εσύ, θα πληρώνεις 145 ευρώ για τη φιγούρα, που λέει ο λόγος, θα πληρώνεις και άλλα 60 ευρώ. Εγώ τώρα πάω να βρω κανένα, ξέρεις, κανένα κρυφό τέτοιο, όχι. Τι έλεγα, σκουπίδια.
Εντάξει, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και. Οπα. Σαν τέτοιο, να το κολλήσετε πάνω στο ντουβάρι, βάζετε ένα καρφάκι και. Βάζει και δύο καρτούλε εδώ πέρα, δύο φωτογραφίε από σένα και τα μούτρα σου και είσαι ωραίο. Λοιπόν, θα σου παρθένω τη φιγούρα, θα σου παρθένω το game στο Steam. Και θα είσαι υποχρεωμένο να παίρνει από δύο μεριέ. Άστο που στο Steam θα μπορούν να κοντρολάρουν και την τιμή. So, φιγούρα! Συγχύστηκα τώρα, δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτό. Αυτή είναι η εξέλιξη του gaming. Το download. Αχ, Steam μας έφαγες. Δεν ξέρω πως είναι στις άλλες εκδόσεις PlayStation 3, Xbox, PlayStation 3, λέω, PlayStation 4 και Xbox. Άμα εκεί υπάρχει CD, ίσως ένας φίλος που την έχει, ας μας πει, θέλω να μου φύγει απορία κάπως. Διότι εγώ βαριέμαι να κάνω Google. Για εκεί πάει, για εκεί θα χαθεί το CD. Για εκεί πάει, εκεί θα χαθεί το CD. Λοιπόν, ανοίγει. Ου, μεγάλη φαίνεται. Του στον κόρακα το βάλανε για μου. Ούτε certificate είδαμε για limited. Οκ, okay, δεν ήταν δηλωμένη σαν limited. Αν και τα limited πάνε κατά διαόλου. Πολύ τέτοιο ρε φίλε, τι θα γίνει. Βλέπω εδώ, την έχουν καλά πακεταρισμένη. Σκουπίδια. Επίσης σκουπίδια. So, αυτή είναι η, οπα, η φιγούρα μας. Εντάξει, εδώ τη μετρήσαν καλά και βάλανε το βάρος εδώ κάτω. Nice. Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, μπαμπάς και γιος είναι αυτή τώρα. Χαϊχάτσι και καδούλια. Ένα μικρό τσεκ. Να δούμε τι παίζει. Tekken 7. Made in China, λογικό. No number. Οκ, okay, εντάξει, δεν μας απασχολεί αυτό και τόσο. Θα έλεγα... βαριά, αλλά λογικό, ώστε να κρατιέται εδώ ο Καζούγιας και να μην μπέφτει. Ναι. Το βλέπετε, στο να φύγω. Είναι γαμάτο, οκ. Okay. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Κάτσε τη φέρω λίγο πιο κοντά. Είναι πολύ όμορφη. Very good, very detailed θα έλεγα. Έχει πάνω τις γρατζουνιές. Τα πρόσωπα είναι πολύ καλά φτιαγμένα, δηλαδή ούτε... Ναι, ναι, είναι εξαιρετικά. Πραγματικά, ναι, εντάξει. Έχω μείνει λίγο βλάκας. Δεν το περίμενα τόσο detailed, μπράβο. Very nice. Φαίνεται λίγο περίεργο τώρα αυτό, κάτσε. Δηλαδή, άμα το βάλεις έτσι δεν φαίνεται αυτό, άμα το βάλεις αλλιώς δεν φαίνεται ο άλλος. Λοιπόν, ας φτάσουμε και σε ένα τέλος, γιατί το έχουμε παρατραβήξει. Πόσο, 14 λεπτά. Πώς να την αφήσω, έτσι. Ενοχλεί, δεν νομίζω. Λοιπόν, this is the next generation. Θα παίρνουμε τα soundtracks steelbook, why not. Και θα παίρνουμε τα games δεν φαίνεται γαμώτο σε ένα χάρτινο τέτοιο μέσα με μια καρτούλα την οποία θα τη βάζουμε μετά στο πορτοφόλι μας και θα το παίζουμε μάγκες στους φίλους μας. Wow, κοίτα να δεις, έχω season pass και steam code εδώ μέσα σε αυτή την κάρτα, όλα καταντάνε. Οπα, μισό μου στο μόνιτο, όλα καταντάνε πλέον κάρτα download. Ποιος ξέρει, σύντομα και το χρήμα ίσως γίνει download, θα κατεβάζουμε τα ευρώ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το τελευταίο που έλεγα, να αναλύσουμε όλο αυτό το συγκεκριμένο. Λοιπόν, official τιμή ήταν 150 ευρώ,
όπως το θυμάμαι, την πήραμε για 90. Φιγούρα θα έλεγα πάνω κάτω, εντάξει, εξαιρετική η δουλειά. Μιλάω για δικές μου προσωπικές τιμές τώρα, ε. Μη το βάζετε material και τέτοια, όχι. Εγώ τι θα έδινα π.χ. για αυτό το πράγμα. Ένα πεντάρικο βαριά βαριά. 50 ευρώ θα τα έδινα, ναι. Να μην σου πω και 80. Αλλά κατουστάρικα δεν θα έδινα, όχι. Οκ. Okay. No game. Εντάξει, πάνω κάτω το game δεν ξέρω τώρα για το PC πόσο κάνει. Θα κάνει πάντως και αυτό κάνα 30, 40, κάπου εκεί πιστεύω. Δεν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τις τιμές, έτσι έχω στο μυαλό μου. Έχουμε μετά ένα μικρό comic book. Εδώ θα έλεγα... Εντάξει, πόσο πληρώνεις για ένα comic book? 2-3 ευρώ. Πάνω κάτω. Με αυτά τα VIP points δεν έχω ιδέα τι παίζει στο Bandai Namco Shop και εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό. Points. Okay. Δεν ξέρω τι κάνουνε. Τα Season Pass πάλι δεν ξέρω και αυτά πόσο στον κόρακα κάνουνε. Εντάξει, ποιος, τι να πω, ποιος τι χρειάζεται να πω, ναι, κάθε Tekken 7, όχι 7, γενικά Tekken fan. Εγώ προσωπικά σαν φιγούρα θα προτιμούσα ή τον, να πω την αλήθεια και τον Jack θα γούσταρα σε φιγούρα, αλλά θα προτιμούσα πραγματικά τον King, επειδή είμαι και λίγο λάτρης του wrestling. Και Yoshimitsu βέβαια. Εντάξει, έχουμε εδώ όμως επίσης δύο θρυλικούς Tekken χαρακτήρες. Μπαμπάς και γιος, ναι, είμαι σίγουρος. Μπαμπάς και γιος πρέπει να είναι αυτοί. Ίσως γίνουν μερικά gameplay, δεν ξέρω αν ανεβάσω τίποτα online. Ώστε να δοκιμάσω και έτσι και το καινούργιο μου PC και τα γραφικά, να δούμε τι παίζει. Θα προσπαθήσω οπωσδήποτε όμως να το παίξω με arcade stick. Αλλιώς τι Tekken παίζουμε. Tekken και πληκτρολόγιο έλεος. Λοιπόν, ήθελα τώρα να τα βάλω λίγο στην άκρη όλα αυτά. Είμαι λίγο απογοητευμένος που έχουμε steelbook και δεν έχουμε game μέσα. Είμαι λάτρης στον steelbook βέβαια. Αλλά καλό θα είναι να έχουμε και game μέσα. Soundtrack! Εντάξει. Για το Tekken... Γενικά θυμάμαι τα soundtrack ήταν εξαιρετικά πάντα και στο, από το 2 και 3. Τώρα το 7 νομίζω είναι έτσι κάπως ταμπαρτούμπα, ταμπαρτούμπα. Πολύ, τι στυλ, πώς λέγεται να δεις. Έλα ρε γάμο, dub style κάπως έτσι. Dub, λοιπόν, παντού dub, λοιπόν το βάζω και αυτό λίγο στην άκρη. Λοιπόν φίλοι μου, δεν θα γίνει ψήφος για επόμενο unboxing. Θα ανοίξω κάτι οπωσδήποτε. Θα προσπαθήσω να το ανοίξω όσο το συντομότερο γίνεται. Επειδή ήμασταν πάρα πολύ κολόφαρδοι, πιστεύω εγώ τώρα, για μένα ήταν κολοφαρδία. Μπορέσαμε και την κατακτήσαμε για, μιλάω τώρα για την άλλη collector's edition, για 156 ευρώ. Είναι μεταφορικά, πρέπει να βγει και γύρω στα 161. Από το Amazon Γαλλίας και πρόκειται πιστεύω για μια πολύ λατρεμένη Collector's Edition σε πολλούς. Ψήλο ακριβή και το official price ήταν επίσης ακριβό, αλλά μπορέσαμε και την κατακτήσαμε για αυτή τη μικρή τιμή και θέλω πραγματικά να είναι αυτό το επόμενο unboxing που θα κάνω. Destiny 2 Collector's Edition. Yes. Oh. Είναι ωραίο. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω, δεν έχω παίξει ποτέ στο Zoom Destiny. Δεν με έκανε ποτέ κάπως εντύπωση. Απλώς
Σαν collector's edition fan και συλλεκτής δεν μπόρεσα να αντισταθώ στην τιμή. Εντάξει, ξέρω, ίσως είναι λίγο εδώ σκισμένο, εδώ σκισμένο, εδώ πίσω λίγο επίση σκισμένο, αλλά όπως είπαμε τα πετάω πλέον τα κουτιά, δεν τα κρατάω, γι' αυτό και δεν έπαιξε τόσο μεγάλο ρόλο. Οι Γάλλοι είναι λίγο μπουρδέλο, επειδή το πήραμε το Amazon Γαλλίας, είναι λίγο μπουρδελιάριδες τα άτομα. Το στείλανε πραγματικά, βάλανε εδώ πάνω το τέτοιο, το χαρτάκι και μου το στείλανε έτσι όπως το βλέπετε. Mon Dieu! Πού πας! Έτσι το στείλανε πραγματικά, είναι πολύ μπουρδέλα γαλλικά. Λοιπόν, και θέλω αυτό πραγματικά να είναι το επόμενο μας unboxing. Θα χαρώ πολύ που θα... Ναι, όχι. Χάρηκα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μου και θα χαρώ ακόμα πιο πολύ άμα είστε και στο επόμενο unboxing, το οποίο θα είναι αυτό εδώ πέρα. Περάστε μια βόλτα από το Facebook group, Greek Games Collector στο Facebook. Το ξαναείπα. Δύο φορές είπα Facebook. Μπείτε άμα θέλετε, γίνετε και εσείς μέλος. Μιλάμε εκεί για Collector's Edition γενικά. Και άμα θέλετε περάστε μια βόλτα από το Discord κανάλι μας. Για όσους αναρωτιούνται πραγματικά τι είναι αυτό το Discord, είναι έτσι σαν φάση Skype. Μόνο που εκεί έχουμε ένα δικό μας group και μπορούμε να μπαίνουμε όποτε θέλουμε. Ο καθένας μπορεί να αποστάρει ό,τι κουστάρει, μπορούμε να μιλήσουμε. Γενικά, αν έχετε απορίες για Collector's Edition, θα χαρώ πάρα πολύ άμα σας δω εκεί πέρα online. Αυτά. Χάρηκα που είστε μαζί μου. Θα τα πούμε σύντομα. Peace, I'm out. Ξέρετε, εγώ δεν κάνω edit. Ciao.